appreciate very much the really very thoughtful questions that were asked. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τόσο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Είναι μόνο το κίνημα. Θα πάμε εκεί να κάνουμε τις υπόλοιπες. The initial communist party that was formed in 1965, they were currents that were not organized in party fashion that could have perhaps offered an alternative. And these were currents that were what I would call left-wing anti-imperialist nationalists. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας. Υπήρχαν όμως πολιτικά ρεύματα και πολιτικές τάσεις που ωστόσο δεν είχαν μορφοποιηθεί σε οργανώσεις που θα μπορούσαν να ηγηθούν ή να δώσουν μια διαφορετική κατεύθυνση στην Επανάσταση και τα οποία ο ίδιος θα τα χαρακτήριζε ως αριστερούς, αντιμπεριαλιστές, εθνικιστές. No, I do not think that there was a dictatorship of the proletariat in Cuba. I think it was a dictatorship of the party and, to be more exact, the leadership of the party. Σε σχέση με την ερώτηση ότι αν είναι κοντά σε ένα καθεστώς δικτατορίας του προλεταριάτου ακόμα και τα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση, η απάντηση είναι πως όχι, και ότι περισσότερο ήταν μια δικτατορία του κόμματος ή, για να είναι πιο σαφής, μια δικτατορία της ηγεσίας του κόμματος. And the absence to this day, the absence of independent organization was not at all helpful to the liberation struggle and was to be expected from such a from the top monolithic party formation as in Cuba. Το ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ανεξάρτητες οργανώσεις της αριστεράς είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε κανένας και να περιμένει και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν ήταν βοηθητικό σε μια κατάσταση όπου υπήρχε ένα τόσο αυταρχικό και μονολυθικό καθεστώς τόσο από τα πάνω που βασιζόταν στην ηγεσία του κόμματος. And were people happier? Yes, they were happier. But I think that the more decisive question is where they're freer, and that's a totally different issue. Στην ερώτηση του αν οι άνθρωποι ήταν πιο χαρούμενοι σε σχέση με πριν την Επανάσταση, ήταν πιο χαρούμενοι, ισχύει, αλλά λέει ότι μάλλον η σωστή ερώτηση δεν είναι αυτή, αλλά είναι το εάν ήταν περισσότερο ελεύθεροι σε σχέση με το τι ήταν πριν, και αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα συζήτησης. Going to the next person. There was, in 1959, there was the remnants, the small remnants, what had once been in the 1930s a significant Trotskyist current in Cuba that was important in the 1933 revolution. But it was a very small group, and those people, essentially, they were persecuted. And eventually, given the choice of if you want to be released from prison, you will be released, provided that you no longer try to organize. And they were released. And they no longer organized. Το 1959 υπήρχε μια πολύ μικρή ομάδα τροτσκιστών. Στην πραγματικότητα δεν μπορούσε να παίξει κάποιον ρόλο. Το 1930, στη δεκαετία του 30, αυτή η οργάνωση ήταν αρκετά μαζική και είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην Επανάσταση του 33. Επειδή ήταν απέναντι στο καθεστώς, ήταν φυσιολογικό να οδηγηθούν στη φυλακή από το ίδιο το καθεστώς και από εκεί και πέρα το καθεστώς τους έδωσε την εξής επιλογή, ότι εμείς μπορούμε να σας απελευθερώσουμε, αλλά ο όρος για να σας αφήσουμε ελεύθερους είναι να μην προσπαθήσετε να οργανωθείτε. Άρα να μην προσπαθήσετε να οικοδομήσετε
πολιτικά το ρεύμα σας κτλ. Και όντως ελευθερώθηκαν και όντως δεν οργανώθηκαν. As far as today is concerned, the only thing, in my view, that could be considered some kind of left force independent from the government is a small anarchist current that I consider my friends, but at the same time I don't think they are a political alternative because they're concerned, they're very heavily concerned on questions of ecology, on questions of, in my opinion, a mistaken policy of opposition to economic growth, which without which Cuba can never improve its lifestyle. So they are good people, they are my friends, but they are not, in my opinion, an alternative at all. Σε σχέση με σήμερα, το μόνο που θα μπορούσε κάποιος ή κάποια να θεωρήσει ως αριστερή δύναμη στην Κούβα είναι ένα πολύ μικρό αναρχικό, μια πολύ μικρή αναρχική ομάδα, η οποία σίγουρα λέει είναι φίλοι μου, είναι καλά παιδιά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν πολιτική εναλλακτική στο καθεστώς. Και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική που έχουν, είναι με λάθος τρόπο, μάλλον με λάθος τρόπο δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα της οικολογίας, αλλά ασκούν και μια τελείως λαθεμένη αντιπολίτευση στα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης με μια πρόταση βάση της οποίας η Κούβα δεν θα μπορούσε να δει ποτέ και με κανένα καθεστώς οικονομική ανάπτυξη. Going on to the issue of Fidel Castro and Che Guevara. When Che agreed to join the revolutionary expedition in Mexico, he asked Fidel Castro to promise that he would allow him to leave Cuba and continue his activities also. This is before they came to power. Όταν σε σχέση με το ζήτημα για τη, σχετικά με τη σχέση του Φιντέλ και του Τσέ, όταν συμφώνησε αρκετά πριν την επανάσταση στην Κούβα ο Τσέ να προσχωρήσει στο στρατόπεδο του Φιντέλ, στον επαναστατικό στρατό του Φιντέλ Κάστρο, του ζήτησε να του υποσχεθεί ότι θα έχει τη δυνατότητα και την ελευθερία, εάν θέλει, μετά την επανάσταση στην Κούβα να φύγει και να συνεχίσει να κάνει επαναστατικό αγώνα σε άλλες χώρες. I don't think that it is accurate to say that Fidel Castro abandoned Che Guevara in Bolivia. Δεν είναι ακριβές, κατά τη γνώμη μου, να θεωρεί κάποιος ότι ο Φιντέλ Κάστρο παράτησε τον Che Guevara στην Βολιβία. I think it was more of a question of Fidel Castro being more attuned or concerned with the interests of the Cuban state, and Che Guevara was more interested in continuing the guerrilla approach in Latin America. Νομίζω ότι περισσότερο είχε να κάνει με το ότι ο Φιντέλ ήταν πιο προσιλωμένος, είχε περισσότερη από την προσοχή του στα ζητήματα του κουβανικού κράτους, ενώ ο Τσέ είχε περισσότερο την προσοχή του και την έμφασή του στο να συνεχίσει το αντάρτικο σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. In 1967, Fidel Castro came under heavy pressure from the Soviet Union to discontinue his emphasis on guerrilla warfare because it violated the policy of areas of influence. That is, the United States was not going to intervene in Eastern Europe. Similarly, they expected the Soviet Union not to intervene in Latin America. Το 1967 ο Φιντέλ Κάστρο δέχεται μια πολύ μεγάλη πολιτική πίεση από τη Σοβιετική Ένωση στο να αποθαρρύνει τη συνέχιση του Αντάρτικου στη Λατινική Αμερική, γιατί αυτό θα παραβίαζε την πολιτική των σφαιρών επιρροής που είχε συμφωνηθεί μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ.
Υπήρχε από τη μία μια συμφωνία ότι είπα δεν πρόκειται να εισβάλλουν στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ και από την άλλη περιμένανε να τη λύσει και η Σοβιετική Ένωση συμφωνία ότι δεν θα επηρεάσουμε παραπάνω και δεν θα έχουμε μεγαλύτερη επιρροή στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. That's why, to the great surprise of most Cubans, in 1968, Fidel Castro supported the Soviet invasion of Czechoslovakia. Αυτό ήταν και στον και για αυτό το 1968 και μάλιστα προς έκπληξη πάρα πολλών Κουβανών, ο Φιντέλ Κάστρο υποστήριξε την σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία. And throughout these early 70s, Cuba became increasingly economically integrated with Comecon, with the Soviet economic bloc. And this continued to be this rapprochement between the Soviet Union and Cuba continued to go on until Gorbachev came to power and new tensions developed between the Soviet Union and Cuba. But from the late 60s to the late 80s, there was fairly close collaboration. There were, for example, in terms of Africa, it was a common strategy, although there were tactical differences. Από τις αρχές του 70, σε συνέχεια των προηγούμενων, από τις αρχές του 70, η Κούβα είναι όλο και πιο οικονομικά εξαρτώμενη από το οικονομικό, από την οικονομία του Σοβιετικού μπλοκ. Αυτό συνεχίζεται μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80, μέχρι περίπου να έρθει ο Γκορμπατσόφ στην εξουσία, όπου πλέον δημιουργούνται νέες εντάσεις στις σοβιετοκουβανικές σχέσεις, αλλά μέχρι τότε, ακόμα και στα ζητήματα των χωρών και των λαών της Αφρικής, υπήρχε στρατηγική συμφωνία για το πώς θα αντιμετωπίζονται πολιτικά ή στρατηγικά από την Κούβα και τη Σοβιετική Ένωση, παρότι υπήρχαν τακτικές διαφοροποιήσεις. Next question. May I continue? Yes, yeah. Is there a tendency towards capitalism in Cuba today? Yes, absolutely there is. And the form it takes is increasing attempts to bring up the Chinese and Vietnamese examples as models, as possible or potential models for Cuba to follow. Raúl Castro himself was somewhat attracted to that possibility, but there are elements of that, but also resistance to that in the government. Εάν υπάρχει ζήτημα ή τάση παλινόρθωσης του καπιταλισμού στην Κούβα αυτή τη στιγμή, προφανώς και υπάρχει, και υπάρχει και μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να ακολουθήσει εν δυνάμει είτε το κινέζικο μοντέλο, είτε το μοντέλο του Βιετνάμ ως μοντέλο οικονομίας για την Κούβα. Ακόμα και ο ίδιος ο Ραούλ Κάστρο ήταν με έναν τρόπο έτσι γοητευμένος ή ελκύωταν από αυτά τα μοντέλα. Ταυτόχρονα όμως ο ίδιος, όντας και από την τελευταία γενιά της Επανάστασης, είχε και από την κυβέρνηση υπήρχαν και περιορισμοί ή όχι τόσο μεγάλες βεβαιότητες για το πόσο μπορεί να λειτουργήσει η υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου. Somebody in the audience asked if the Montana attack would have succeeded, would the revolution have succeeded? That issue was discussed publicly in Cuba a few years ago and was published in a very important magazine called Temas. And the overall conclusion, which I share, is no. At that point, even if he has succeeded Moncada, there was still a very wide range of opposition that Castro would not have been automatically emerged as the in hegemony. That only came to pass after many other alternatives
were discarded by historical development, and then in 56 to 57 he emerges as a hegemonic leader. But in 53, even with the victory of Macau, it is doubtful that he would have been able to take power by himself in the way it happened in 59. He would have been part of a much broader coalition. Το ζήτημα της επίθεσης του στρατόπεδου της Μοκάδα το 1953 είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πριν από μερικά χρόνια και στην Κούβα, από ένα περιοδικό που λέγεται κοντέ μας. Το συμπέρασμα το οποίο βγήκε από αυτή τη συζήτηση και το οποίο υιοθετεί και ο ΣΑΜ είναι ότι δεν έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο στο να, και στην κέντρη κουβανική επανάσταση, αλλά και στο να ηγηθεί με τον τρόπο που ηγήθηκε από το 59 και μετά ο Κάστρο της επαναστατικής διαδικασίας. Άρα υπήρχαν πάρα πολλές εναλλακτικές δυνατότητες για τον Κάστρο για να μπορέσει να πάρει αυτός την εξουσία όπως την πήρε το 59, και άρα σε καμία περίπτωση αυτή η επίθεση δεν είχε παίξει τον καθοριστικό ρόλο. Was it, it's the revolution from the top, was that part of the nature of the revolution? What I can say is that there were many attempts to change that course, but for reasons that I cannot analyze here, Fidel Castro remained so incredibly hegemonic by 1959 that he was able to rather easily defeat attempts within the 26th of the Left Movement to make it more democratic and make it more a membership organization with democratic policy making. He succeeded in defeating them without great trouble. Υπήρχαν σε σχέση με το ζήτημα της επανάστασης από τα πάνω και του απόλυτα γενονικού ρόλου τον οποίο είχε ο Φιντέλ Κάστρο στην επανάσταση, λέει ότι υπήρχαν διάφοροι λόγοι οι οποίοι είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση, δεν προλαβαίνουμε μάλλον να το συζητήσουμε σήμερα, όπου διάφορες προσπάθειες να υπάρχει, να είναι συγκροτημένος για παράδειγμα ο στρατός ή το πολιτικό κίνημα της Επανάστασης με πιο δημοκρατική διαδικασία, με πιο δημοκρατικό τρόπο, με περισσότερα, με πραγματική ιδιότητα μέλους, ας πούμε, περισσότερων ανθρώπων που θα μπαίνανε και θα μπορούσαν να εκδημοκρατήσουν μια τέτοια διαδικασία. Κατάφερε ο Φιντέλ Κάστρο να κρατήσει τον απόλυτο κοινωνικό του ρόλο και ειδικά μετά το 1959 αυτό ήταν πολύ, για αυτό ήταν πολύ εύκολο να αντιπαρατεθεί με οποιασδήποτε μειοψηφικές προσπάθειες μπορεί να γίνονταν στο εσωτερικό του επαναστατικού στρατοπέδου για την αλλαγή του τρόπου, οργάνωση του τρόπου που θα συνεχίσει η επαναστατική διαδικασία. Yeah. Finally, the question of the relationship of Fidel Castro with the PSP, right, the old pro-Moscow Communist Party. Until the end of 1957, the old Cuban Communist Party did not support the guerrilla warfare. But then, as they realized the growing hegemony of Fidel Castro, they decided to support the guerrilla warfare, and they developed, by mid-1958, they developed a kind of non-publicized partnership with Fidel Castro in the Sierra Maestra. And from then on, they were part of a coalition with them where, to be sure, they were always more cautious than Fidel Castro, but it's not the case, in my opinion, that the characterization of the PSP as reformist, meaning that they were opposed to revolutionary change, is accurate. It's a common formulation in some Trotsky circles, which I think is fallacious, in my opinion. Το PSP, η σχέση του με τον Φιντέλ Κάστρο, πριν το PSP είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας πριν την φιλοσοβιετική στροφή του. Μέχρι το 1957 το PSP δεν υποστήριζε
το Αντάρτικο ως μέσο πάλης. Μετά την ηγεμονία και την θέση που κατάφερε να έχει μέσα στο επαναστατικό στρατόπεδο ο Φιντέλ Κάστρο, αναγκάστηκε με έναν τρόπο το PSP να δεχθεί αυτή την τακτική ως μέθοδο πάλης για την επανάσταση, και γι' αυτό προχώρησε μετά στη Σιέρα Μαεστρα και στη συμμαχία με τον Φιντέλ Κάστρο, έχοντας πάντα μια πολύ προσπάθησα να είναι μια όσο γίνεται λιγότερο πολιτική συμμαχία για να μπορέσει ενδεχομένως να διατηρεί έναν έλεγχο, μια ανεξαρτησία σε σχέση με τον Φιντέλ Κάστρο. Και το ότι αν ήταν το PSP... You said about the PSP that... I think it's a mistake to consider them a reformist group, at least like Cuba. Και τουλάχιστον στην Κούβα είναι λάθος αυτό που σε πολλούς τροτσκιστικούς κύκλους συζητιέται, ότι το PSP, το πρώην το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας, ότι ήταν ένα ρεφορμιστικό κόμμα, είναι μια σπαλμένη αντίληψη και προσέγγιση για το τι ήταν αυτό το κόμμα. Before and after 1968, there were significant guerrilla movements in Latin America and elsewhere as well. But I think the important thing to realize about guerrilla movements is the guerrilla a method of struggle, or is it a politics? And let me explain that. Ειδικά μετά το 1968, αλλά και γενικότερα στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970, υπήρχαν πολλά αντάρτικα σε πάρα πολλές χώρες και με πολύ μεγάλη έννοια, θέλετε, ή επιρροή σε όλο τον κόσμο. Μάλλον αυτό που έχει περισσότερη σημασία να εξετάσει κανένας σε σχέση με αυτά τα αντάρτικα και κυρίως οι λεγόμενες χώρες στην Ασία και στη Λατινική Αμερική, αλλά και στην Αφρική, εάν είναι μια τακτική ή αν το αντάρτικο είναι πολιτική. For example, I've read a lot of what Lenin discussed about guerrilla warfare in the context of the revolution to happen in Russia. And it's clear that when Lenin talks about guerrilla struggle, it's a method of struggle under certain circumstances. It is not a politics of an army. Is not the politics of it from the top. This υπάρχουν πολλά γραφτά του Λένιν όπου αναφέρεται και συζητάει για το Αντάρτικο. Είναι πολύ ξεκάθαρο, τουλάχιστον στα γραφτά του Λένιν, ότι όταν αναφέρεται στο Αντάρτικο, αναφέρεται σε αυτό ως μια συγκεκριμένη τακτική, ως μια συγκεκριμένη μέθοδο πάλης προς την επανάσταση κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Και δεν αναφέρεται στο Αντάρτικο ως πολιτική, δεν αναφέρεται στο Αντάρτικο ως την πολιτική, για παράδειγμα, ενός στρατού ή την πολιτική μιας επανάστασης ενός επαναστατικού στρατού, η οποία καθοδηγείται από τα πάνω. In terms of constitutional reform in Cuba, the constitution has not yet been approved. Quote-unquote discussion, and when I say quote-unquote discussion, is because the official media is not available to any free opinions on what the Constitution should be about. It's a very, again, controlled by the party discussion. Σε σχέση με την συνταγματική αναθεώρηση, μέχρι στιγμής αυτή δεν έχει επίσημα γίνει αποδεκτή, αλλά στην πραγματικότητα βρίσκεται σε μια διαδικασία συζήτησης σε εισαγωγικά. Και λέει σε εισαγωγικά γιατί ακόμα και τα κανάλια, ακόμα και οι εφημερίδες, γενικά ο τύπος, είναι τόσο αυστηρά ελεγχόμενα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπου δεν έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν οποιοδήποτε τύπου ελεύθερη συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές στο σύνταγμα. Having said that, what is being now discussed in Cuba
is being, what is being proposed for the new constitution is formulations that leave open the possibility for the state to alienate or to open to foreign private investment certain sectors of the economy without being too specific. The draft of the constitution also eliminates communism as a goal for the revolution because it's not appropriate according to the norm of the present conditions. But they do formulate things in a way that gives some flexibility for the government to invite in private foreign investment. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει με τις αλλαγές στο σύνταγμα, τις προτινόμενες αλλαγές, το σχέδιο το οποίο υπάρχει, είναι σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι ότι προσπαθεί να γίνει πιο ελαστικό στη δυνατότητα που θα έχει η κυβέρνηση μετά τις αλλαγές στο να προσελκύσει ξένους επενδυτές στην Κούβα και ταυτόχρονα το δεύτερο σκέλος είναι ότι περιορίζεται στο όριο της εξάλληψης ο στόχος του κομμουνισμού γιατί κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ μακρινό σε σχέση με την τωρινή κατάσταση. I never agreed with Trotsky in the distinction between political and social revolution. In the context of a nationalized economy like Cuba, one party state, I think that a political revolution inevitably would also mean a social revolution. Having said that, I do agree with you very strongly that to raise demands for more democracy in Cuba. For example, in the context of the Constitution, and I propose that in some debate that took place, the demand should be to open the official media, the press that is completely controlled by the government, to independent positions on specific or general constitutional issues. And I use the example of the 1940 constitution in Cuba, which was elaborated with the presence of from right to left. The Cuban Communist Party had a significant representation in that constitution, and it was totally open, and it was a truly democratic constitution in the process of development. I'm sorry. Προσωπικά υπάρχει διαφωνία με τη συγκεκριμένη άποψη του Τρότσκι σε σχέση με την ερώτηση που έκανε ο Αντώνης. Παρ' όλα αυτά θεωρεί πολύ σημαντικά τα ζητήματα που έβαλε σε σχέση με τα αιτήματα, ποια θα μπορούσαν να είναι τα αιτήματα σήμερα στη σημερινή Κούβα και με τη σημερινή ζήτηση που εξαρτάται, τα αιτήματα για περισσότερη δημοκρατία κτλ. Ακόμα και στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα μπορούσαν να υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις ή τέτοιες αναθεωρήσεις που θα άφηναν για παράδειγμα θεσμούς να είναι ανεξάρτητοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα ή τα μίντια, συγκεκριμένα μίντια, να είναι ανεξάρτητα από το Κομμουνιστικό Κόμμα και άρα να υπάρχει περισσότερη ελευθερία και δημοκρατία στη δημόσια συζήτηση στην Κούβα. Ένα παράδειγμα που ο ίδιος χρησιμοποιεί είναι το Σύνταγμα της Κούβας το 1940, το οποίο ήταν παρότι υπήρχαν και τα κόμματα της δεξιάς και της αριστεράς, ήταν ένα πραγματικά δημοκρατικό σύνταγμα το οποίο μπορούσε να ανοίγει τη συζήτηση μέσα στην κοινωνία, μπορούσαν οι πολιτικές δυνάμεις να αντιπαλέσουν μέσα στους χώρους για τις απόψεις τους κτλ. The last question that is, what should be done in Cuba today? Yes. Σχετικά με την τελευταία ερώτηση, τι μπορεί να γίνει στην Κούβα σήμερα. That's big. Following what you were saying, the democratization of the society on an obviously anti-imperialist basis, and inevitably, in my view, one of the elements of that policy has to be something similar to the new economic policy that Lenin introduced, or the Communist Party introduced in 1921 in Russia. Because the
we don't, there is no economic basis in Cuba today for a completely socialized economy. I could go on forever. So there has to be a process of petty producers, of petty trade to exist, because the forces of production have not been developed to do anything otherwise. And hope that the productivity of the economy and the workers' control and so on develops to prevent that new economic policy from just swallowing up whatever possibility of socialism exists in Cuba. Σε σχέση με, το, με τη συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει στην Κούβα σήμερα, η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα μείνω σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Το ένα είναι η δημοκρατικοποίηση της κοινωνίας, άρα περισσότερη δημοκρατία η οποία πρέπει να πατάει σε αντιπεριαλιστική βάση. Και το δεύτερο είναι ότι μάλλον, χωρίς να μπορεί να το αποφύγει κανείς, μια οικονομική πολιτική πολύ παρόμοια με τη νέα οικονομική πολιτική του Λένιν. Αυτό θα έπρεπε, το υποστηρίζει και λέει ότι θα μπορούσε να εξηγήσει για τον εξηγεί για πάρα πολλές ώρες, γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι κοινωνικές συνθήκες στην Κούβα για μια 100% να το πούμε έτσι σοσιαλιστική οικονομία. Αλλά αυτό σε μια διαδικασία δημοκρατικοποίησης όπου θα υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος, δημοκρατίες στις γειτονιές, από επιτροπές γειτονιάς κτλ. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία εάν κάποιος δώσει έμφαση σε αυτά θα μπορούσε να εμποδίσει τον οικονομικό τομέα σε μια κατεύθυνση, εάν υπήρχε μια τέτοια νέα οικονομική πολιτική, να καταπιεί όλη την οικονομία και όλους τους κοινωνικούς ή τους δημόσιους κρατικούς τομείς κτλ. Thank you very much.